Καλησπέρα παιδιά, Τάσο εδώ και σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μία νέα σειρά. Βασικά ήθελα να τα ξεκινήσω από πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν πέτυχε. Οπότε ναι, θα ξεκινήσω μία νέα σειρά στην οποία θα κάνω bike vlog. Για όσο δεν ξέρω τι είναι, είναι vlog με το ποδήλατο. Οπότε ναι. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι στην αρχή δοκίμασα να κάνω record τον ήχο ταυτόχρονα, αλλά επειδή δεν πέτυχε, ακουγόταν πολύ ο αέρας, το πετάλι και όλα αυτά, δεν πέτυχε. Και τώρα κάθομαι και γράφω, τώρα γράφω τον ήχο στο edit. Οπότε ναι. Επίσης, αυτό βασικά ναι, θα ξεκινήσω μια νέα σειρά και θα μιλάω για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, για να μην χάνω χρόνο, πάω στο βίντεο. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω κάποια πραγματάκια. Θέλω να σου πω ότι τώρα με όλο αυτό με την καραντίνα και το κορονοϊό και όλα αυτά, δεν έχω καλό ίντερνετ, δηλαδή πιάνω πολύ χαμηλό ίντερνετ και αυτό. Οπότε δεν μπορώ να ανεβάζω σχετικά συχνά βίντεο. Βασικά ναι, να τα πάρω με τη σειρά. Δεν μπορώ να ανεβάζω συχνά βίντεο γιατί δεν έχω πολύ καλό ίντερνετ και συνέχεια κόβεται. Οπότε τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Να, ας πούμε, ανεβάζω ένα βίντεο, ας πούμε αυτό πιστεύω θα είναι λίγο μεγάλο το βίντεο, δηλαδή παίζει και έναν 10 λεπτά, οπότε θα πάρει πολλή ώρα. Και για να ανέβει αυτό με το χάλια ίντερνετ που έχω τώρα, με όλο αυτό με το κορονοϊό, επειδή λογικά όλος ο κόσμος κάθεται σπίτι και κάθεται σπίτι, είναι στο Netflix, YouTube και όλα αυτά, Instagram, Facebook και όλα αυτά, και επιβαρύνεται πολύ το ίντερνετ, οπότε όλος ο κόσμος έχει χαμηλό ίντερνετ από ό,τι ξέρω και έχω δει. Λοιπόν, οπότε αυτό, δεν έχω πολύ καλό ίντερνετ και δυστυχώς, γιατί τώρα με όλο αυτό που έχει γίνει, έχω άπειρες ιδέες για βίντεο, πάρα πολλές ιδέες για βίντεο, τις οποίες δεν μπορώ, δηλαδή, κοιτάξτε, επειδή έχω πολλές ιδέες για βίντεο, παίζει, ας πούμε, να ανέβαζα 1 με 2 βίντεο την εβδομάδα, γιατί εντάξει, θα έλεγα και κάθε μέρα, αλλά είναι το θέμα ότι, εντάξει, είναι και δύσκολο το edit, δηλαδή, εντάξει, παίρνει αρκετή ώρα και να το κάνω edit και export και όλα αυτά να ετοιμαστεί, θα χρειαστεί πολλή ώρα. Οπότε αυτό, θέλω να σου πω ότι, τι θα πω, α ναι, τώρα όταν φτιάξουν τα πράγματα και έρθει το και έχω καλό ίντερνετ, θα ανεβαίνουν αρκετά συχνά βίντεο, δηλαδή πες να έχει και ένα βίντεο την εβδομάδα. Ναι, αυτά θέλω να πω. Τώρα δεν ξέρω, θέλω να πω κάτι άλλο. Σας είπα για το ίντερνετ, ναι, τα είπα λίγο μπερδεμένα, ελπίζω να με καταλάβατε. Αυτό. Λοιπόν, τώρα είμαι έξω. Παρόλο που έχει γίνει όλο αυτό με την καραντίνα και κανονικά δεν έπρεπε να είμαι έξω και έπρεπε να κάτσω σπίτι, τέλος πάντων, είναι λίγο βαρετά, είναι και όλο αυτό με το ίντερνετ, γιατί συνέχεια πέφτει και κόβεται το ίντερνετ και όλα αυτά, οπότε είναι πολύ βαρετό και δεν μπορώ, γιατί εκεί, ας πούμε, που βλέπω ένα βίντεο στο YouTube, ξαφνικά παύ, πέφτει το ίντερνετ και ριπ. Δυστυχώς, εντάξει, θα το ανεχθούμε λίγο. Εδώ μεταξύ, σε λίγο ξεκινάει κακοκαιρία, λένε. Λέγανε ότι θα ξεκίνησε από σήμερα, βασικά τώρα που γυρνάω το βίντεο. Βασικά, όταν έχω γυρίσει το βίντεο, έχει πέρασει τουλάχιστον μια εβδομάδα και. Βασικά, όταν γυρνάω το βίντεο, είναι η δεύτερη μέρα καραντίνας. Όταν κάνω το edit και σας μιλάω, είναι 2 του μηνός. Όταν ανέβει το βίντεο, δεν ξέρω καν πόσο θα έχει ο μήνας. Λοιπόν, σήμερα λέγανε ότι θα έχει κύμα κακοκαιρίας και τέτοια, οπότε. Και λένε ότι κάπου έχει χιονίσει και τέτοια, και εδώ στην Αθήνα θα βρέχει πάρα πολύ και θα έχει πολύ κρύο. Αλλά από ό,τι βλέπω έξω δεν έχει καθόλου σύννεφα. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω τώρα να πω κάτι άλλο.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτά, εντάξει, ναι. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια πώς περνάτε εσείς την καραντίνα σας. Και αν έχει και με το ίντερνετ σας τι παίζει, γιατί κάποια παιδιά μου έχουν πει ότι, κάποιοι φίλοι μου έχουν πει ότι εντάξει το ίντερνετ είναι λίγο, και αυτοί δεν έχουν καλό ίντερνετ, οπότε αυτό. Τέλος πάντων, θα κλείσω κάπου εδώ το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!